Συχνό φαινόμενο πλέον είναι τα άδεια καταστήματα στο κέντρο της πόλης, αφού από τη μια η συρρήκνωση των εισοδημάτων και από την άλλη η μη προσαρμογή των ιδιοκτητών στα σημερινά δεδομένα κρατούν τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Ένα μαγαζί που ξενικιαστεί αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα ξανανοικιάζεται. Και οι τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν 2 χρόνια δεν υπάρχουν σήμερα και δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή οι τιμές πρέπει να είναι το λιγότερο 50% κάτω. Αυτή τη στιγμή στην αγορά τη δική μας και αυτό που, την αγορά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, ξενοδοχεία, καφετέρειες, εστιατόρια και όλα αυτά, έχει πέσει ο τζίρος στο 40%. Οπότε καθώς καταλαβαίνετε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε όλους πλέον. Και αυτό το πρόβλημα από πού προέρχεται? Προέρχεται διότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και όταν είναι άνεργοι, το υπάλληλο του κόβει στα 300 ευρώ το μήνα, τότε ήταν αυτά τα οποία θα ξόδευε και δεν έχει πρόβλημα να τα ξόδεψει. Το ρόλο της βέβαια παίζει και η αλλαγή της δομής της αγοράς με την επέλευση των πολυκαταστημάτων, γεγονός που αντανακλά στη μικρή επιχείρηση. Έχουμε αλλάξει τη στρουκτούρα της, τουλάχιστον στο μικροεμπόριο της οικονομίας και έχουμε πάει δυστυχώς στις μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων και τα χρήματα πλέον, ενώ κάποτε μέναν στην πόλη μας στους διάφορους μικροεπαγγελματίες, τώρα πλέον φεύγουν όχι μόνο εκτός Ξάνθης αλλά πάνε και εκτός Ελλάδος. Στη δύσκολη κατάσταση ήρθε να προσθεθεί και η συρρήκνωση του τζίρου από τις εκπτώσεις, οι οποίες αποτελούσαν την ελπίδα των επαγγελματιών προκειμένου να βουλώσουν κάποιες από τις ανοιχτές τρύπες. Από ό,τι λέει, ξέρω, από τους εμπόρους και από τον Εμπορικό Σύλλογο και από την Ομοσπονδία, οι εκπτώσεις δεν ήσαν και τόσο κερδοφόρες, ας το πούμε, για τα μαγαζιά, διότι δεν ήταν ο ανάλογος τζίρος. Και η στιγμή που δεν ήταν ο ανάλογος τζίρος, μην ξεχνάτε κάτι άλλο. Όπως έχει γίνει σήμερα το εμπόριο, οι εκπτώσεις υπάρχουν πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει μαγαζί που να μην έχει ρίξει τιμές και να μην κάνει μια σοβαρή έκπτωση. Αλλά και την εποχή των εκπτώσεων που κάποτε περιμέναν οι καταστηματάρχες να ξεπουλήσουν τουλάχιστον το παλιό εμπόρευμα για να μπορούν να αγοράσουν καινούριο, δυστυχώς και αυτό δεν επετέφθη αυτή τη φορά. Όχι μόνος που έρχεται, τι προβλέπει για τις επιχειρήσεις? Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά δύσκολα θα επιβιώσουμε όλοι μαζί. Ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αν δεν σπάσει θα οδηγήσει όχι απλώς σε περισσότερα λουκέτα, αλλά και σε αύξηση της στρατιάς των ανέργων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.